Αμερικής παρών. Ανανιάδη Σταύρος, προς στιγμήν είναι ακόμα δεν γνωρίζουμε. Αρβανίτη Μαρία Πούσα, να συνάδελφη, να μας και επιτήρια την κυρία Αρβανίτη, γιατί έχει χάσει τον αδερφό της. Καϊνάς Δημήτριος παρών, Γαβρίδης Γεώργιος Αφών, Δημήτρης Αλέξανδρος παρών, Κουρέλας Χρήστος Αφών, Δρούγας Πότιος παρών, Ελευθεριάδου Ροδία Πούσα, Ίσιος Γεώργιος παρών, Καλτσίδης Αλέξανδρος παρών, Κατανάς Λιχόλος, ο κύριος Κατανάς τηλεφώνησε ότι θα έρθει μετά τις 7 προς το παρόν Ιταπών, και να μην πιω τις Ευστάθειος παρών, Βοκαβίδης Γεώργιος Αφών, Κυραηλίδης Χρυσόστομος Αφών, Κυριακίδης Γεώργιος παρών, Λιακόπουλος Αθανάσιος Αφών, Λεμονόπουλος Χρήστος παρών, Λιανός Χρήστος. Γνωρίζουμε κάτι για τον κύριο Λιανό? Όχι, περιμένουμε. Θα έρθει αργότερα. Μακρύδης Νικόλος παρών, Μακρύδης Παρθένα Ακούσα, Μήκος Βασίλειος Αφών, Περεδίμας Παναγιώτης Αφών, Μουσνάκης Αστέλειος Αφών, Ναυροζίδης Παρθένα Παρούσα, Δερλαγιάννη Αλεξάνδρα Παρούσα, Τόντης Λάζαρος παρών, Δούρος Δημήτριος παρών, Παπαδημητρίου Θωμάς Αφών, Παπαδόπουλος Κατάλογος παρών, Παπαζής Αναστάσιος παρών, Παπαζιώμας Νικόλος παρών, Παπλήτης Θεόδωρος παρών, Ράδης Σπυρίδων παρών, Σαριαρίτης Λάζαρος παρών, Σιωκάρης Κωνσταντίνος παρών, Πάγκας Ιωάννης παρών, Χαϊρατζίδου Θεοδοσία παρούσα. Διαπιστωθήσας απαρτίας άρχη της συνεδρίασης σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Πρόεδρε, Φέτος οι έμποροι δεν δείξανε ότι είναι συνηθισμένοι στα πολιτικά προϊόντα και το τόσο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα τσάγια που παράγονται πλέον στην περιοχή μας, στα Πιέρια. Και θα παρακαλούσα το Σώμα, όταν έρθει η ώρα του προημερησίας διατάξεως, να βάλουμε ένα ζήτημα, να δώσουμε στους ίδιους τους παραγωγούς θέση στη λαϊκή, όπως την απολύτε το τσάι εκεί επί τόπου, μετά από συνεργασία που θα κάνουν συγκεκριμένη παραγωγή μεταξύ τους, όπως επίσης να τους δώσουμε και έναν χώρο στο χριστουγεννιάτικο χωριό, παρόλο που η κανονιστική υπάρχει και δεν προβλέπεται αυτό, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν τη στήριξή μας. Και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κομμάτι, να δώσουμε σε κάποια σημεία της πόλης, σε ένα ή δύο σημεία της πόλης, χώρους όπου μπορούν να διαθέτουν χύμα το τσάι, το οποίο είναι υψηλότερης ποιότητας και το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να δοθεί και σε πολύ χαμηλότερες τιμές, σε τιμές που θα παίρνουν από τη χοντρική πώληση, να δοθεί προς τους συμπιμότες μας, αλλά και στους επισκέπτες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και θα παρακαλούσα, εφόσον υπάρχει η διάθεση για το Σώμα, να γίνει θέμα και να συμφωνήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι χώροι προσδιορίζονται και είναι κάτι το οποίο, εφόσον θέλουμε μικρο μετακινήσεις, θα το δούμε στην πορεία με μια νεότερη απόφαση. Και κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, εφόσον είναι δυνατόν, να μπει πριν από την ενεργήσια διάθεση το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την θετική ενέργεια να πάνε απευθείας στην πόλη. Και συνεργασία που θα μάθει με τον Υπουργό Οργανώσεις,
Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Θα τον βάλουμε αμέσως μετά πριν από την ημερήσια διάταξη. Έχουμε ένα ερώτημα που έχει έρθει από την κυρία Νταρλανιάν και τον κύριο Μίγκο και σύμβουλή του συνδυασμού του Αλτρόπου. Κυρία Νταρλανιάν, το ερώτημά σας. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, εμείς είμαστε σύμφωνοι με αυτά που μας προτείνατε, ναι. Απλά φαντάζομαι ότι αν στην πορεία υπάρξει κάποιο αίτημα από κάποιους άλλους τοπικούς παραγωγούς, φαντάζομαι ότι θα ακολουθεί η ίδια διαδικασία, έτσι. Το ερώτημά μας, ερωτάται ο κύριος Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήματος, αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT, θα έπρεπε να είναι εδώ και ο κύριος Κατανάς, και για το θεσμό της αδελφοποίησης. Το ερώτημα τώρα το κάνουμε με την αφορμή που είχαμε τώρα στις 16 που ήρθε στην ημέρα της απελευθέρωσης, ήρθε και ο Δήμαρχος του Μόσβουρκα, θυμάμαι καλά. Και αδελφοποιημένη πόλη, δεν είναι και ετοιμάτης την εκδήλωση κάθε χρόνο. Λοιπόν, όσον αφορά το REACT, ο REACT στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, Δήμων και ΜΚΟ για την αντιμετώπιση της εθνοτικής περιθωριοποίησης και του στίγματος, την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ανοχής, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης κλπ. Οι εταίροι του προγράμματος συναντώνται, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού πληθυσμού των περιοχών τους. Ο τελικός στόχος είναι μέσα από αυτές τις συναντήσεις να δημιουργηθεί ένας οδηγός με τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης κτλ. Ο οποίος θα παρουσιαστεί και θα εκδοθεί ο οδηγός αυτός. Συνεχίστε, συγγνώμη. Μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων είναι και ο Δήμος Κατερίνης. Το ερώτημα είναι, ποιες καλές πρακτικές έχει παρουσιάσει ο Δήμος Κατερίνης και ως τέτοιες δεν μπορούν να νοηθούν οι δράσεις των ΜΚΟ και της Εκκλησίας, αλλά δράσεις που ο ίδιος ο Δήμος έχει αναλάβει με αυτή την έννοια φυσικά και συμμετέχει σε αυτή την συνεργασία. Επίσης, από τις μέχρι τώρα συναντήσεις, επισκέψεις κτλ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιες καλές πρακτικές έχει καταγράψει και υιοθετήσει ο Δήμος. Γιατί δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων, ώστε μέχρι να εκδοθεί ο οδηγός καλών πρακτικών, να έχουμε αφενός πρόσβαση στην πληροφορία, αφετέρου να συμμετέχουμε όλοι σε μια διαδικασία που απότερο σκοπό έχει να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες, ώστε να παίξουν ενεργότερο ρόλο στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Γιατί δεν ανοίγει ο Δήμος την πόρτα της πληροφόρησης προς το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ώστε όλοι από κοινού να συνεισφέρουμε με ιδέες και προτάσεις, αλλά και να γίνουμε κοινωνοί των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές. Συνεχίστε, κύριε Νταρλανιάν. Άλλος θα πρέπει να μας απαντήσετε ποιος είναι ο στόχος, αν είναι διαφορετικός ο στόχος που έχει θέσει ο Δήμος Κατερίνης ως συνεργάτης, γιατί αυτή την ερώτηση την έχουμε θέσει προφορικώς πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο λόγος που πραγματικά γίνεται η συνεργασία δεν είναι για να μείνει μέσα στα όργανα που γίνονται οι εργασίες. Αυτά όλα ξεκίνησαν με το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά το 1945 και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που σκοπό είχε τη συνεργασία των λαών. Από τη στιγμή που μέχρι και σήμερα υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία που σκοπό έχουν την βελτιστοποίηση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών ανάλογα με τα προβλήματα που κάθε φορά αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμμετέχουμε αν αυτή η πληροφορία και η καλή πρακτική και που βγαίνει από αυτές τις συναντήσεις δεν έρχεται στην κοινωνία την οποία αφορά.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή όλα έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής και όχι μόνο τα τεχνικά έργα, αλλά και αυτά τα πράγματα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και θα θέλαμε ο κύριος Κατανάς, ίσως και ο κύριος Παπαζιώβας, αλλά ο κύριος Κατανάς νομίζουμε ότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό, να φροντίσει τουλάχιστον για μια ενημέρωση και για μια προς την κοινωνία διάχυση της πληροφόρησης. Όσον αφορά το θεσμό της αδελφοποίησης. Η αδελφοποίηση αποτελεί ένα εκπληκτικά ευέλικτο εργαλείο με πολυάριθμες δυνατότητες εφαρμογής. Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, αποτελεί μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί να βοηθήσει τους νέους να συνεργαστούν με τις άλλες χώρες, μπορεί να βοηθήσει τους πάντες να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι από πρακτικής πλευράς η έννοια της Ενωμένης Ευρώπης. Δηλαδή ποια είναι η σημασία της σήμερα, αλλά και πού μπορεί να μας οδηγήσει στο μέλλον. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής μέχρι σήμερα, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Τέχνη και πολιτισμός, νέοι, συμμετοχή στα κοινά, αεφόρος ανάπτυξη, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή και αλληλεγγύη. Η αδελφοποίηση αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μεταξύ των εταίρων και όχι μια βραχυπρόθεσμη συνεργασία. Πρέπει να μπορεί να επιβιώνει των αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας και των βραχυπρόθεσμων δυσκολιών των εταίρων, οι οποίοι οφείλουν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο σε δύσκολους καιρούς, όπως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών. Με την έννοια λοιπόν ότι είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, είναι ζωτικό να επανεξετάζεται ανατακτά διαστήματα η συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται σε εκάστοτε ανάγκες και παραμένει πάντα αποτελεσματική και δυναμική. Εξίσου σημαντική είναι η διπλή δέσμευση που απαιτείται για να είναι επιτυχημένες οι αδελφοποιήσεις των τοπικών αρχών αλλά και των πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρξει πετυχημένη και αποτελεσματική αδελφοποίηση χωρίς την ενεργή συμμετοχή και τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Και αυτό διότι οι αδελφοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τους έχοντες εξουσία, και αυτό είναι μόνο το παράδειγμα που έχουμε εισπράξει εμείς σε αυτή τη θητεία, αλλά στηρίζονται στους ενεργούς πολίτες, δηλαδή στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή των πολιτών σε συνεργασία με τις κρατικές και τοπικές αρχές, με πολιτιστικούς λόγους και ενώσεις. Αυτό δεν το έχουμε δει να συμβαίνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι πώς ακριβώς ο Δήμος αξιοποιεί την αδελφοποίηση που έχει ενεργήσει, έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Θα θέλαμε μια παρουσίαση των δράσεων και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυθεί ως τώρα στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεών μας και των απτών αποτελεσμάτων που αυτές έχουν φέρει στους πολίτες του Δήμου Κατερίνης. Επίσης, ζητάμε από τώρα και μέχρι το τέλος της θητείας, κάθε φορά που λαμβάνει χώρα κάποια δράση, πρωτοβουλία, συνάντηση κλπ. Στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών του Δήμου, να λαμβάνουμε ενημέρωση για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα. Γιατί είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και αν θεωρείτε ότι η διοίκηση έχει τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, πολύ ευχαρίστως να συγκροτηθεί και αυτή η Επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους Ερετούς και Ενεργούς Πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, να αναφέρω ότι έχει προσέλθει ο κύριος Κυραηλίδης, η κυρία Μακρίδου και ο κύριος Παπαδημητρίου. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγματικά ενδιαφέρον το να ακούμε τέτοιου τύπου ερωτήματα όταν αυτές οι δράσεις είναι στη διάθεση του καθενός να έχουν τα στοιχεία και ακριβώς γίνεται της αδελφοποίησης. Είναι θέματα διαδικαστικά που είναι και ενδιαφέρον να παρακολουθήσει, μπορεί να τα δει. Να θυμίσω μόνο τελευταία με τις αδελφοποιήσεις. Είχαμε κοντά στα 200 παιδιά
τουριστικοί σύλλογοι έχουν πάει στην Αυστρία και πόσοι έχουν έρθει εδώ από αυτούς. Για τους ανθρώπους που έρχονται ως τουρίστες πλέον στην περιοχή μας και με το Μόσμπουργκ και με το Μάιντα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να τα βρει ο καθένας, γιατί ανακοινώνονται και διαδικτύουν, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Σίγουρα θα μπορούσαν να επιτείνουν και περισσότερα. Περιμένουμε προτάσεις γιατί περισσότερα θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό και πολύ ευχαρίστως να τις υιοθετήσουμε. Πάντως και φέτος πήγε ο Σύλλογος του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Μόσμπουργκ. Συμμετείχαν οι άνθρωποι, όπως συμμετείχε και μια μικρή αποστολή από εμάς, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα πέντε και δυνατά αποτελέσματα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Επιθυμούμε πάντως ότι υπάρχει διάθεση να μας προτείνετε πράγματα συγκεκριμένα και όχι γενικά, όπως λέγεται, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη καλύτερα το θέμα των αδερφοποιήσεων. Όσον αφορά δε για το πρώτο θέμα που ετέθη, εγώ δεν θέλω να δώσω καμιά απάντηση για το React, γιατί υπάρχουν άξια στελέχη του Δήμου μας, οι οποίοι μας εκπροσωπούν με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Το πρώτο που πρέπει να πω όμως είναι ότι σε δύο σημεία θα σταθώ, ότι το React το πετύχαμε με πολύ προσπάθεια. Συμμετέχει ο Δήμος μας. Άρα δεν έγινε μόνο από Θεού αυτό και με δική μας μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε πολλούς Δήμους να συμμετέχουν ακόμη και σε αυτά τα προγράμματα. Ή το πρόγραμμα αυτό της πιλωτικής εφαρμογής της ανακύκλωσης, το οποίο είναι καθαρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στο οποίο συμμετέχουν. Εμείς φροντίζουμε να μην αφήσουμε τίποτε που κανένα έχει ενδιαφέρον, να μπορέσουμε να συμμετέχουμε. Να λοιπόν το React. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν. Και βεβαίως μπορεί να κάνουν και ανακοινώσεις που πήγανε, με ποιες δράσεις κλπ. Τώρα, αν τους διεύθυνε και κάνει σύλλογος που πρέπει να ή κάποια δράση, δεν να απαντήσουν. Αυτό που ήθελα πάντως να πω ξεκάθαρα, δεν έγινε αντιληπτό. Εμείς σαν Δήμος, ποτέ δεν θέλαμε να πάρουμε τα φλάς της δημοσιότητας, μοιράζοντας οι ίδιοι γεύματα αγάπης. Ή να πάρουμε δημοσιότητα επειδή κάνουμε το κοινωνικό παντοπολείο. Και βεβαίως οι δράσεις μας είναι μέσα από ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν συστηματικά. Εμείς έχουμε ξεχωρίσει στην πολιτική μας σκέψη τι είναι ο Δήμος, τι είναι ο εθελοντισμός, τι είναι η δικαστική εξουσία και τι είναι η κεντρική εξουσία. Ούτε παρεμβαίνουμε να καπελώσουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα το χωρίς μας άλλο. Δεν καπελώσαμε. Δεκάδες τηλέφωνο στον Δήμαρχο, ξέρεις, έχουμε αυτά να κάνουμε και εμείς λέμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις δράσεις και τις κάνουν πάρα πολύ καλά. Επομένως, σε ό,τι μας αφορά, βεβαίως και είναι καλό παράδειγμα και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό τις δράσεις του Δήμου, οι οποίες γίνονται διαμέσου και άλλων φορέων, οι οποίοι είτε είναι εθελοντικές ομάδες, είτε είναι η Εκκλησία, είτε άλλοι φορείς, οι οποίοι κάνουν σπουδαίο έργο ή φιλόπτωχοι, να μπορέσουμε σαφώς να τις βάλουμε ως παραδείγματα. Γιατί όχι, γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό. Εμείς δεν θέλαμε να καπελώσουμε ποτέ κανέναν. Και αυτό σημαίνει κοινωνία των πολιτών. Δεν σημαίνει κάνει τα πάντα ο Δήμος, ο οποίος είναι ένας είναι μία από τις αρχές τοπικής εξουσίας. Εμείς όμως ενισχύουμε όλες αυτές τις δράσεις και ό,τι θέλετε αναλυτικά μπορεί να μείνει ο κατανάστης εδώ ο Νίκος, ο οποίος μπορεί το θέμα πολύ καλά. Είναι ο Νίκος Παπαδιώγας που επίσης το ξέρει καλά και είναι και πάρα πολλοί υπάλληλοι του Δήμου που το ξέρουν καλά. Άρα λοιπόν μια ενημέρωση μπορεί να σας γίνει με άνεση από αυτούς. Χαίρομαι όμως γιατί για πρώτη φορά ακούγεται ότι ο Δήμος μας ακόμη και σε τέτοια προγράμματα όπως το ΙΑΚ είναι από αυτούς που μπαίνουν, τα διεκδικήσαν και το πήραν. Χαίρομαι να τα λέτε αυτά, γιατί χαίρεστε και εσείς φαντάζομαι που καταφέρνουμε τόσα πολλά σε μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων και όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Ταρβαγιάννη, δεν είναι μόνο τα έργα. Για μας η κοινωνική πολιτική είναι ο πολιτισμός, είναι η παιδεία. Αυτά όλα μαζί και από κάτω προς τα πάνω. Αυτά είναι που επενδύουμε κυρίως και βεβαίως αυτό αποδεικνύεται. Απλώς το κάνουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλουμε επιδείξεις το πόσο τηλέφωνοι είμαστε. Φροντίζουμε
αξίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τεράστια αξιοπρέπεια. Δεν θα δείτε ποτέ κάποιον από εμάς να είναι στις φωτογραφίες την ώρα που κάνει κοινωνικό έργο. Ούτε θα πάμε στα ΚΑΠΗ, ούτε στους ευρωπαϊκούς σταθμούς που είναι επίσης κοινωνικό έργο. Είναι πράγματα που γίνονται, ή πιο σε ό,τι αφορά με τους Ρωμά. Μην ξεχάσουμε ότι για τους Ρωμά ακόμη καταφέραμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να φτάσει και τα 5 εκατομμύρια, έτσι. Αυτά, ορίστε, πάνω από 5 εκατομμύρια, ναι, δεν μπορεί τουλάχιστον 5 για να μην το λέω υπερβολικά, δεν θέλω ποτέ να λέω κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, δεν πειράζει. Εμείς τα πήραμε γιατί κάποιοι άλλοι δεν τα διεκδικήσανε και δεν είχαν και τον τρόπο να τα διεκδικήσουν. Να λοιπόν το κομμάτι. Επομένως θα πρότεινα να μην τρώμε και τον χρόνο μας, γιατί εγώ μετά θα δω το μάτς, αλλά πολλοί συνάδελφοι θα θέλουν να δω το μάτς, να έχετε πλήρη ενημέρωση από τον κύριο Παπαθιώτα και από τον κύριο Καρτανά και βεβαίως το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να τα φέρουν και να τα κάνουν. Τώρα, αν θέλει να πάει να πει κάτι ο κύριος Παπαθιώτας, εδώ είναι θέμα δικό μας, θέμα της Προέδρου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαθιώτας. Μέσα από το ΡΙΑ μας δίνει δυνατότητα συνεργασία με έξω μετέρων. Μας έχει προταθεί και το λέω πριν ανακοινωθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ως Δήμος Καρτένης συμμετέχουμε και στη συνέχεια το ΡΙΑ. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό είναι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και μετά από πολύ μεγάλη επιμονή των ανθρώπων που δουλεύουν το πρόγραμμα ΡΙΑ. Και θα δείτε ότι στα επόμενα συμβούλια θα έρθει επίσημα η συμμετοχή του Δήμου Καρτένης στη συνέχεια του προγράμματος του ΡΙΑ. Θα μου πείτε ότι όλοι αυτοί οι εταίροι που ασχολούνται με το ΡΙΑΚ θα συνεχίσουν. Όχι. Ο επικεφαλής του συγκεκριμένου προγράμματος μας πρότεινε στο Δήμο Κατερίνης, βάσει της παρουσίας και της σημαντικής αυτής εργασίας που παρουσιάζουμε εκεί πέρα, να συμμετέχουμε και στη συνέχεια του προγράμματος. Να σας θυμίσω και πάλι ακόμα ότι επειδή αναφέρεστε και να συζητάτε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι καλές πρακτικές που ο Δήμος Κατερίνης έχει προτείνει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποια είναι τα αποτελέσματα από αυτές τις συνεδριάσεις. Κάνω ότι σε πάρα πολλά συμβούλια που κατά μέσα είχαν αφαιρθεί για αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να πω ότι οι καλές πρακτικές από τη δική μου εμπειρία στο προσφυγικό και κάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει σε μια πριν από λίγους μήνες συνάντηση μέσω του Ρώμα Φιλία εδώ σε αυτή την αίθουσα και μέσα πάζα να αναφέρω ότι κανείς από εσάς δεν είχε έρθει πλην της κυρίας Καρατζίδου, ούτε της κυρία Αλεξάνδρα Ταλαγιάννη καθηγητή που κάνει το ερώτημα, ούτε ο κ. Βασίλης Μήκος, η κυρία Γνωσούλα Χαρτζηδούλη και ήταν και εισήγηση σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων, ήταν πάρα πολύ καλή. Το θεωρώ πραγματικά έτσι λίγο υποκριτικό να αναφερόμαστε και να λέμε ποια είναι η πληροφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν είχαμε τη δυνατότητα διαζώσεις να δημιουργηθούμε για αποτελέσματα του ΡΙΑ με αυτά που έλεγα μέσα από την αίθουσα. Εγώ σας αναφέρω επίσης ότι ο Δήμος Κατερίνης έχει αντιμετωπίσει το προσφυγικό στα γεωγραφικά του όρια σε τρία open cup, σε τρεις ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Ένα στην Κράνη, στην Κάτω Μηλιά και στην Πέρα. Τα αποτελέσματα από αυτές εδώ πέρα τις συνεργασίες ήταν και μια καλή πρακτική. Ήταν η πολύ καλή συνεργασία που είχε ο Δήμος Κατερίνης επικουρικά με τους αρμόδιους φορείς. Όταν λέμε τους αρμόδιους φορείς, δεν εννοούμε μόνο τον ελληνικό στρατό ή την αεροπορία, που θα το ξέρετε την αεροπορία, αλλά ακόμα και τις κοινωνικές ομάδες δράσης, κάτι το οποίο στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν τις μνημονεύεται, αναφέρεται μόνο στις ΜΚΟ και την Εκκλησία. Νομίζω ότι οι κοινωνικές ομάδες εδώ πέρα που συμμετείχαν, πραγματικά υπερέβαλαν αυτό και διαχειριστήκαν ένα κάρτ με πάρα πολύ καλή αποτελέσματα. Άρα είναι μια καλή πρακτική του Δήμου Κατερίνης, είναι η καλή συνεργασία που πρέπει να έχει ο Δήμος Κατερίνης με αυτές τις φορείς. Και μάλιστα λειτουργήσε άμεσα η δική μας προτροπή και υπό τη δική μας αιγίδα το συντονιστικό όργανο ως επικεφαλής ο Δήμος Κατερίνης. Και μάλιστα, αφού το συντονιστικό όργανο του κεφαλής του Δήμου Κατερίνης δεν είχε να κάνει μόνο αντιμετωπίση φαινομένων και προβλημάτων στα τρία open cup των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Κατερίνης, αλλά και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Κατερίνης, πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Άρα, αυτά τα οποία συζητάμε πολλές και λέμε εδώ πέρα είναι κάτι που ο Δήμος Κατερίνης έχει πραγματικά πάρει στους επιφάνους και από τους αρμόδιους υπουργούς, αν θέλετε, και από τις επισκέψεις που είχαμε πραγματοποιήσει εδώ πέρα. Και άμα θέλω να σας αναφέρω και τα ονόματα, γιατί η κυρία Χαλατζούδα και παρόν, αυτά τα οποία έλεγε η κυρία Αντωνοπούλου εδώ πέρα για τον Δήμο Κατερίνης, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και πάρα πολύ καλή λειτουργία αυτών των ανοιχτών δομών. Όπως σου λέει τον κύριο Βίτσα, ως υπουργός και υπουργός του Τεχνικής Αμήνης, που έχει επισκεφτεί το χώρο της Πέτρας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλιώτο, νομίζω ήταν αναλυτικός. Το λόγο είχε ο κύριος Δημάρχος, δεν κάνουμε διάλογο.
Όχι, όχι, διάλογο επί του θέματος. Ο κανονισμός ορίζει ερώτηση-απάντηση, όχι διάλογο. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος και προχωράμε στα θέματα πριν την μερίσια διάταξη. Μισό, κοιτάξτε λίγο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα μας έφερε μετά από κάποιες παρατηρήσεις που είχαν στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή, μας καθυστέρησε γιατί δεν γίνεται τόσο συχνά από ό,τι φαίνεται γιατί συμμετέχουν για τις περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Τελικώς φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της σημερινής ημερομηνίας, την έγκριση της μελέτης της 93 του 2018 μελέτης με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Γυμνάσιο Λύκειο». Η τεχνική μας υπηρεσία, και παρακαλώ να γίνει κατανοητό, συνέταξε την υπαρήθεια 93-18 μελέτη με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων» κλπ. Σκοπός της προσθήκης είναι να καλυφθεί η ανάγκη του σχολικού συγκροτήματος με αίθουσα που θα έχει εμβαδόν 400 τετραγωνικά μέτρα. Ο φέρον οργανισμός θα είναι από σιδηροδοκούς επιστέγαση με πυράδοχα πετάσματα τύπου σάντουιτς από γαλβανισμένη λαμαρίνα RAL 90-10 και πλαγιοκάλυψη θα γίνει αντίστοιχα με πυράδοχα τέτοια μεταλλικά σάντουιτς. Και εισηγούμε με το παραπάνω πρώτο να γίνει αποδεκτό το θέμα, γιατί σήμερα το έφερε η τεχνική υπηρεσία λόγω της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής όπως άλλαξε να λέγεται, και θέλουμε την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αίθουσα να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση και στην έκδοση της τυπικής αδείας που χρειάζεται την πολεοδομία μας. Παραλαμβάνουμε λοιπόν σήμερα τη μελέτη τα αρχιτεκτονικά, στατικά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το οποίο έχουμε υποσχεθεί και καθυστέρησαμε, βέβαια, γιατί στον προϋπολογισμό θα θυμάστε όλοι μαζί ομόφωνα. Βάλαμε τα χρήματα πάνω στον προϋπολογισμό, αλλά πολλές φορές οι διαδικασίες του δημοσίου είναι χρονοβόρες και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να σας στείλει 2 μήνες πίσω. Αυτό λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, με γίνει θέμα και να παρακαλέσουμε για την ομόφωνη έγκριση για κάτι που όλοι το θέλαμε και όλοι το συνομέσαμε. Συνάδελφοι, πριν βάλω τα 2 θέματα που έθεσε ο Δήμαρχος πριν την ημερήσια διάταξη, έχει φέρει γραπτό σε ένα ερώτημα και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κ. Παπαδόπουλος, δύο ερωτήματα. Αλλά δεν είχαν έρθει σε μένα, γι' αυτό κ. Παπαδόπουλο δεν το είδα και προχώρησα. Έχετε το λόγο. Ένα-ένα θα το διατυπώσουμε και θα πάρουμε την απάντηση. Ένα-ένα. Για τη διαδικασία λέω, ένα-ένα. Το πρώτο ερώτημα, ερωτώνται οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, κ. Δότης και κ. Παπαζιώγας, για το ζήτημα που προέκυψε εδώ με το εργατικό κέντρο Κατερίνης. Συγκεκριμένα, επρόκειτο να γίνει ένα νόθο συνέδριο χωρίς τη συμμετοχή όλων των αντιπροσώπων. Επιστρατεύτηκαν διάφοροι μηχανισμοί για να πραγματοποιηθεί αυτή η νοθεία, ωστόσο κάτω από την πίεση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, αλλά και εκλεγμένων μελών της ΓΕΣΕΕ που βρέθηκαν εδώ, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στις νόθες αυτές τις διαδικασίες. Και ενώ η φοιτεία τους, της απερχόμενης διοίκησης του εργατικού κέντρου Κατερίνης, είχε λήξει στις 3 του Οκτώβρη, ωστόσο, ο Δήμος παραχώρησε χώρο εντός του Δημαρχείου, έγινε σχετική παράσταση, πήραμε κάποια απάντηση εκεί. Το ερώτημα αφορά την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη Κυριακή, για τις 21 του Οκτώβρη που είχε οριστεί να γίνουν οι υποτιθέμενες αρχιερεσίες, στην είσοδο του Δημαρχείου εκτελήθηκαν απαράδεκτα γεγονότα, μία ομάδα μπράβων αγνώστων ατόμων, οι οποίοι είχαν τη διά του Δημαρχείου
η οποία είναι μεριά του Δημαρχείου, έλεγχαν ποιος θα μπει και ποιος όχι μέσα στον χώρο, ενώ εκεί είχε προγραμματιστεί το συνέδριο, υποτίθεται, του Γαλλικού Κέντρου Κατερίνης. Απαγόρευσαν τα άτομα αυτά, τέσσερις ήταν αυτοί οι άνθρωποι, να μπουν μέσα συνδικαλιστές, να μπουν μέσα δικηγόροι, δημοσιογράφοι, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι. Ερωτάται η διοίκηση του Δήμου, η συγκεκριμένη αντιδήμαρχη, είναι ένα θέμα στο οποίο δόθηκε και διάσταση, ας πούμε, πανελλαδική. Πώς έφτασαν τα κλειδιά του Δημαρχείου σε μισθωμένους, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας είπαν τα στελέχη του συγκεκριμένου, τα στελέχη του Πάνε, βράδυ, στο εργατικό κέντρο Κατερίνης. Θα θέλαμε κάποια τοποθέτηση, είναι πιο αναλυτικό το ερώτημα, δεν το... Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα, κάντε και το δεύτερο ερώτημα, κύριε Παπαδόπουλο. Θέλαμε να απαντήσουμε τα ερωτήματα ένα-ένα. Νομίζουμε πως και το καταστατικό το προβλέπει αυτό. Η διαδικασία δηλαδή. Θα μας επιτρέψετε. Το λόγο έχει ο κύριος Δημάρχος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δώσαμε απαντήσεις ότι όποιος σύλλογος, είτε και πολύ περισσότερο το εργατικό κέντρο, το επιμελητήριο, ζητήσει τους χώρους που δεν απασχολούνται εκείνη τη στιγμή άλλα όργανα του Δήμου για διευκόλυνση, δώσαμε προσφάτως στο Σύλλογο Δέος Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων και σε μια σειρά άλλου συλλόγου να κάνουν και συνταξιούχοι και μάλιστα συνταξιούχοι του κεράσαμε και εμείς 62. Λοιπόν, κάνουν αγκαιρεσίες και δεν μου τα δράσει. Και όπως σας είπα και προσωπικά, θα απαντήσουμε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε για βράβου ούτε για τίποτε άλλο, αν είναι βράδυ ή δεν είναι. Εμείς ξέρουμε ότι παρέδωσε τα κλειδιά της εισόδου στον νομικό σύμβουλο ή πως λέγεται δικαστικός επιμελητής, λέγεται η δικαστικός αντιπρόσωπος. Ότι το δικαστικό αντιπρόσωπο άνοιξε, τα παρέδωσε ο υπάλληλος του Δήμου μας, ο Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος, και τώρα, τι πρόνοια είχε αυτός ο οποίος είναι δικαστικός αντιπρόσωπος ή πώς θα κοιτάξει τη διαδικασία. Εμείς παραχωρήσαμε μόνο το συγκεκριμένο χώρο και καμία άλλη πρόσβαση. Μόνο για τα κλειδιά. Παρεδόθησαν στον δικαστικό αντιπρόσωπο να προχωρήσει σε αυτή την υπόθεση, λέγοντας βεβαίως, και αυτό είπε, τι μέρημα θα έχει, τι θα πάρει το εργατικό κέντρο. Εμείς δεν τους είπαμε οι μέρη να τα πάρουν όπου και αν είναι, να διατηρήσουν τον χώρο όπως είναι καθαρό και να πάνε στη συγκεκριμένη αίθουσα την οποία επιλέξανε και η οποία δεν χρησιμοποιείται διότι ήταν η μέρα Κυριακή. Τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία και παρακαλώ όποιος σύλλογος θέλει να κάνει και να έχει την ευθύνη, γιατί όταν δίνει τα κλειδιά σε κάποιον όπως είναι ένας δικαστικός αντιπρόσωπος, έχει την ευθύνη για τυχόν ζημίες ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στο κτίριο. Έτσι. Αυτό είναι όσον αφορά το κομμάτι αυτό και νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω απάντηση. Σε όποιον σύλλογο θέλει να το κάνει, αυτή είναι μια δημοκρατική αρχή. Τα δημοτικά κτίρια δίδονται και δόθησαν πολλές φορές σε όποιον ετήθηκε για να κάνει κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι απολύτως σύνομες. Τώρα τα υπόλοιπα, αν κάτι υπάρχει ενστάσει ως προς τις εκλογές ενός συλλόγου κλπ, είναι θέμα των δικαστηρίων μεταξύ των επίλυση διαφόρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημάρχο. Κάντε και το δεύτερο ερώτημα. Ευχαριστούμε και για την απάντηση. Αν και θα μας επιτρέψετε να θεωρούμε ότι τα τεχνικά πρακτικά ζητήματα είναι πολλές φορές πάντοτε έχουν και πολιτική πλευρά, πολιτικό χαρακτήρα. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημά μας είναι το εξής. Ερωτάτε ο κύριος Δούρου. Κύριος Δούρος, κάθε αρμόδιος, αν έγιναν, αν έχουν γίνει έλεγχοι στατικότητας και αν έχουν ληφθεί μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τα σχολεία πρωτοβάθμισης και δευτεροβάθμισης αρμοδιότητας του Δήμου, στα όρια του Δήμου, αν έγιναν πότε και για ποια σχολεία και επιπλέον όσα και ποια σχολεία, σχολικά κτίρια βασικά, έχουν άδεια υποδομής.
Ναι, εντάξει. Και τι προτίθεται να πράξουν για να αποκτήσουν όσα τυχόν δεν έχουν. Αυτό με αφορμή κινητοποιήσεις και τις αλμετήρες, αλλά και μαθητών για κτηριακό στεγαστικό ζήτημα. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Για να κλείσουμε τα θέματα, όταν παραλάβαμε, παραδείγματος χάρη, το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο και το 10ο Δημοτικό, λειτουργούσαν ακόμη με το ρεύμα τις εκδοτήσεις τότε αδεία στο εργοταξιακό. Πού να συζητήσεις για συνθήκες πυρασφάλειας. Ένα προς ένα τα σχολιά έγιναν αποτυπώσεις, γιατί δεν βρίσκαμε ούτε σχέδια στα περισσότερα. Έγιναν αποτυπώσεις, βγήκαν οικοδομικές άδειες, υπήρξε αντικεραυνική προστασία, έγιναν όλες οι μελέτες πυρασφάλειας ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια τα σχολιά και από εκεί και πέρα έγιναν οι έλεγχοι στατικής επάλυγης και μάλιστα στο δημοτικό σχολείο, για να μην ξεχνιόμαστε, ευχαριστούμε που μας τα θυμίζετε, στο δημοτικό σχολείο βάλαμε και ειδικούς αποστάτες για μια ρογμή που υπήρχε επάνω για το στατικό έλεγχο, για να δούμε αν πραγματικά είναι κάτι πιθανό στο μέλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη στατική επάρκεια. Αυτά είναι ο Λύκης, με λεπτομέρειες, θα μπορούσατε αυτά να τα δείτε και από την τεχνική υπηρεσία για να μην ταλαιπωρούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν έπρεπε όμως να τα πει, πολιτικά έπρεπε να σταθεί αυτή η ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν μια ακόμη φορά να θυμίσουμε το πόσα πολλά κάναμε για τα σχολιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Να περάσουμε λίγο, συνάδελφοι. Έχουν τεθεί, παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν τεθεί από τον Δήμαρχο δύο θέματα πριν από την ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ εκεί στατική επάρκεια το πολυκλαδικό λύκειο. Όχι, δεν είναι συμπεριφορά γιατί ψάχνετε ασύστολα. Έχει στατική επάρκεια το πολυκλαδικό. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουν τεθεί από τον Δήμαρχο δύο θέματα πριν από την ημερήσια διάταξη. Κύριε Κυραλίδη, έχει στατική επάρκεια το πολυκλαδικό λύκειο, κύριε Παπατζήτη. Σας ρωτώ, έχει. Σε παρακαλώ, μην μαγείσαι. Έχει στατική επάρκεια, χρυσόστομε. Παπατζήτη, έχει. Το δωρε, έχει. Την αλήθεια. Ποιο είναι. Έχει στατική επάρκεια. Σα ρωτώ, κύριε Δημοσέ. Έχετε να δεχάνει συγχρόνια και δεν έχει στατική επάρκεια. Στο κύριο Άγινη σεισμό, θα πάτε όλη την Αγή. Όχι. Όχι, έχει στατική επάρκεια, Παπατζήτη. Συνάδελφοι, έχουν τεθεί από τον Δήμαρχο δύο θέματα πριν από την ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα αφορούσε τους παραγωγούς του τσαγιού, το ανέλησε ο Δήμαρχος. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι. Γίνεται. Η κυρία Μελατζίδου. Για το πρώτο, για τους παραγωγούς. Έχει δίκιο ο Πάτης. Για τους συνδεήτες, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Να λέμε την αλήθεια, ότι έχουμε στατική επάρκεια στα κύρια μας. Δεν έχουμε. Σε σχέση με το πρώτο θέμα, προφανώς και θα συμφωνήσουμε, τη στιγμή που υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με τους παραγωγούς τους συγκεκριμένους, απλά να τονίσουμε κύριε Δήμαρχε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα να το βλέπουμε στο σύνολό του. Δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα. Θα πρέπει σαν Δήμος, νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τους ανθρώπους της δουλειάς εδώ στον τόπο μας και με άλλες δράσεις αντίστοιχες και για αυτό το προϊόν και για άλλα προϊόντα. Παράδειγμα, θα έλεγα ότι φέτος και με το ακτινίδιο έχουμε κάποια προβλήματα. Αρχικά έχουμε τώρα προβλήματα με το ακτινίδιο και νομίζω ότι ό,τι χρειάζεται και όταν χρειάζεται θα πρέπει ο Δήμος να είναι αρρωγός αυτούς τους ανθρώπους. Και κυρίως να μπορέσουμε να προβληματιστούμε. Ευχαριστώ κύριε Λεωμανόπουλο. Να μπορέσουμε να προβληματιστούμε και να βρούμε τρόπους που θα βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους και στην ανάδειξη των προϊόντων τους. Για παράδειγμα, λέω για το ακτινίδιο ξανά. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες κάνουν φεστιβάλ με το ακτινίδιο. Ένα προϊόν το οποίο η Κατερίνη το ανέδειξε πρώτο. Θα μπορούσαμε και εμείς λοιπόν ως Δήμος να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες τέτοιες που θα βοηθάσουν τους παραγωγούς. Συμφωνούμε λοιπόν απολύτως με το θέμα και νομίζω ότι είναι κάποιες πρακτικές οι οποίες θα πιθανόν να βοηθήσουν. Το λόγο έχει ο κύριος
άγχος. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο κομμάτι της αγοράς και της συνήθους συναλλαγής μεταξύ των εμπόρων, των παραγωγών, των συνεταιρισμών που υπάρχουν συνεταιρισμοί. Απλώς σε μια κρίσιμη κατάσταση, όπως το θέμα το τσάι, μακάρι να το παίρνουν οι έμποροι που το κάνουν και να μην εμβιάζονται για εξευτελιστικές τιμές. Τότε παρεμβαίνουμε. Όσον αφορά το ακτινίδιο, το οποίο το παρακολουθούμε και είναι ένα σπουδαίο προϊόν και για την οικονομία και για να παράγουμε κοινωνικές υπηραξίες στο Δήμο και στην πόλη, οι τιμές, από όσο γνωρίζω, η κατώτατη τιμή εκκίνηση ήταν 40 κάτι λεπτά, 42 λεπτά. Πέρσι έφτασε 65, αλλά προπέρσι ήταν 30-32. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ισορροπεί μια αγορά και από εκεί και πέρα υπονοούμε τις φετινές τιμές για να υπάρχει ενημέρωση, γιατί εμείς ενημερωνόμαστε με αγωνία κάθε φορά όπως και εσείς, είναι της τάξης των 50 λεπτών θα φτάσει στην τελική ανάλυση για τα ποιοτικά προϊόντα της διαιρείας. Άρα λοιπόν πάντοτε υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα αυτά και πιστεύω ότι δεν κινδυνεύει από κάτι το ακτινίδιο, ούτε κινδύνευσε πριν από 2 και 3 χρόνια που έφτασε 32 λεπτά και με 28 λεπτά που γίνονται. Άρα λοιπόν κάνουμε για το τσάι τώρα, με άμεσα ανακλαστικά, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι κάναν μια επιπλέον καλλιέργεια η οποία πολύ τάξη και στα χωρά και είναι κρίμα να κουκιάσει τόσο πολύ και να μην βάζει την καλλιέργειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτή τη λογική συνεχίζουμε και υπάρχουν και άλλες ιδέες για πράγματα, αυτές οι παρεμβάσεις της τις εμπορικές πράξεις, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον, αν υπάρχει κίνδυνος πνευματικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Κύριος Μακρύδης. Χαιρετίζουμε και εμείς αυτή την κίνηση του Δήμου Κατερίνης και να το έχουμε στο μυαλό μας να επαναληφθεί οργανωμένα και για άλλα προϊόντα. Από τη μια, ναι, να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και από την άλλη να κοιτάξουμε να μην έρθουν ποτέ σε σύγκρουση και με τους επαγγελματίες. Δηλαδή, ό,τι κάνουν να γίνεται τόσο οργανωμένα έτσι ώστε να κλείσουν όλα ομαλά, όλα καλά. Και να γίνονται και για άλλα προϊόντα. Ωραία, ευχαριστούμε και τον κύριο Μακρύδη. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα το πρώτο θέμα πριν από την ημερήσια διάταξη. Ο Δήμαρχος ανέφερε προηγουμένως και ένα δεύτερο θέμα πριν από την ημερήσια διάταξη που αφορά την έγκριση της υπαρρύθμιν 93 του 18 μελέτης με τίτλο «Προσθήκη έψος πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο Λύκειο». Σας ανέφερε ο Δήμαρχος ότι έχετε πριν από την ημερήσια διάταξη ότι πρόσφατα πέρασε από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Σήμερα ήρθε από την υπηρεσία, γιατί έρχεται και πριν από την ημερήσια διάταξη. Προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την προσθήκη των αιθουσών, δεδομένου ότι έχει ήδη ξεκινήσει η χρονιά και έρχεται πριν από την ημερήσια διάταξη. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι. Γίνεται. Ερώτημα, κύριε Χαλατζίδου. Το κόστος αυτό είναι μόνο η μελέτη της Εθνικής Υπηρεσίας και τι κόστος θα έχει και από πού είναι αυτό το... Τα χρήματα από πού θα έχουμε πάρει, το πρόβλημα ή από κάτι άλλο. Το λόγο, κύριε Δημάρχος. Ευχαριστούμε πολύ γιατί οφείλουμε να τα λέμε και αυτά. Θα θυμάστε, είχαμε πάρει μια απόφαση για δάνειο να κάνουμε κάποιες από τις εργασίες στην πόλη και να πάρουμε και δάνειο και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά τα οικονομικά του Δήμου ήταν σε τέτοια κατάσταση που μπορέσαμε να τα καλύψουμε και τα δύο και να προχωρήσαμε ακόμη. Αν προκύψουν κάποια επιπλέον πράγματα, μπορεί να προκύψουν και σήμερα να προχωρήσουν ένα συνεδρίο. Τώρα αυτά θα γίνουν με δημοτικά χρήματα μαζί με το ΦΠΑ, αν δεν θυμούμε καλά, είναι τη τάξη των 240.000 ή κάτι τέτοιο. 248. Λοιπόν, αυτή τη τάξη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι τη μήνυμο πράξη. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι τη τάξη των ίσως και το ίμιση μπορεί να έχει έκπτωση 50%, αλλά αυτό μένει να φανεί από τον δημόσιο διαγωνισμό. Είναι πολύ καλά να προχωρήσουμε και στους διαγωνισμούς και να πάρουμε και την απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης. Είναι με δημόσιο διαγωνισμό και παρόλο που κάποιοι έχουν την άποψη ότι αυτά τα θέματα δεν πρέπει να περνάνε πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορούσε να πάρει απευθείας με την Εθνική Υπηρεσία, εμείς επιμένουμε να λέμε ότι είναι καλά να έχει ενημέρωση το Δημοτικό Συμβούλιο και να ξέραμε το πώς προχωρούμε και τι έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Η κυρία Χαρατζίδου. Έτσι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
φανταστικό το ότι καταφέρνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα πρόβλημα του συγκροτήματος εκείνου να επιλύεται. Το ότι επιλύεται σε προεκλογική περίοδο το προσπερνάω. Σημασία έχει να λυθεί. Σημασία έχει να λυθεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε όλο αυτό. Έτσι, εντάξει, το βάλει τώρα που γυρίζει, δεν πιστεύουμε ότι είναι λογική. Ούτε δική σας, ούτε θα έπρεπε να είναι και κανένας. Παρ' όλα αυτά, πολλά πράγματα γίνονται στην πόλη, μακάρι να λυθούν. Αυτό που δεν μπορούμε φυσικά να το υπερψηφίσουμε το θέμα, ούτε γνωρίζουμε τη μελέτη, η οποία δεν ήρθε στα χέρια μας, ούτε είμαστε και ικανοί να διαβάσουμε μια μελέτη η οποία ήρθε τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της υπηρεσίας και θεωρούμε ότι θα γίνει το καλύτερο. Βέβαια, όλο αυτό, το ότι ήρθε δήμαρχε. Ναι, δεν λέω, εννοείται ότι θα. Το ότι ήρθε τελικώς τα χρήματα θα είναι, δεν θα χρειαστούν το δάνειο και είναι από το Δήμο, έρχεται λίγο σε μια αντίθεση με εκείνο του κατεπήγοντος του δανείου. Το ότι έπρεπε να το συζητήσουμε, έτσι λίγο μια διαχείριση των οικονομικών, μας μπερδεύεται λίγο, μας μπερδεύεται. Παρ' όλα αυτά υπερψηφίζουμε και μακάρι να ξεκινήσει γρήγορα και να τελειώσει γρήγορα να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστούμε την κυρία Χαλατζίδου. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Συμβούλη, συμφωνούμε με την προλαλή σας. Βέβαια, όταν βάζεις μπροστά να κάνεις μία υποδομή για την νεολαία σου, για τους μαθητές και τα λοιπά, και για την πόλη γενικότερα, νομίζω πως πρέπει να βλέπεις και πως θα συντηρηθείς στο μέλλον. Θερυπίν, λέω μια πλευρά, αυτή η υποδομή, αυτό το κτίριο. Είναι γνωστό, νομίζω, ότι οι δαπάνες, σάρτα όπως ονομάζονταν, έχουν μηδενιστεί, αν δεν απατώμε, έχουν ελαχιστοποιηθεί, έχουν μηδενιστεί. Οι οποίες αφορούσαν, αν δεν απατώμε, θα επισκεφή συντήρηση τέτοιων υποδομών. Θεωρούμε πως πρέπει να αρχίσει ή να δυναμώσει, αν θέλετε, γιατί σε τοπικό επίπεδο μάλλον πρέπει να αρχίσει ένας διεκδικητικός αγώνας από την κεντρική πολιτεία για τα ληστευθέντα πασών των γενεών και κυρίως για τα ληστευθέντα των γενεών που έρχονται. Αυτά που θα ληστευθούν, έτσι, για τα ληστευθυσόμενα από τις γενεές που έρχονται. Διότι κάποιος πρέπει να τα επισκευάζει, να τα συντηρεί αυτά τα κτίρια, έτσι. Με τα οποία ουδής λογικός, κανονικός άνθρωπος βέβαια μπορεί να, με την δημιουργία των οποίων, την κατασκευή και τα λοιπά, μπορεί να διαφωνήσει. Κάθε άλλο. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω όμως ότι φύγατε εκτός από το θέμα, γιατί το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει πολλά πράγματα. Ένα κτίριο, όταν βάζεις μπροστά ένα κτίριο, έφυγε που η συζήτησή του και έτσι, γιατί συμφωνούμε και με την Πολαλή Σασά, στα όσα είπε ως προβληματισμό, θα πρέπει να βλέπεις και στη συνέχεια το πώς θα επισκεφαστεί και πώς θα συγκεκριθεί αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν πας να φύγεις ένα παλάτι στην άλλο, πολύ απλά, κυρία Προέδρε. Δεν φύγαμε από το θέμα, να είστε καλά. Να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος, ομόφωνα το δεύτερο θέμα πριν εκτεμερίσει η διάταξη, ομόφωνα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Παπαζιώγα λίγο να έρθει στην έδρα, προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.